Πούστε παιδές, επιστρέφουμε με την καριέρα στη Φόρμουλα 1 για το Grand Prix της Βραζιλίας. Ερχόμαστε μετά από το πρώτο Grand Prix, θεωρητικά δεύτερο, λόγω ότι ακυρώθηκε ένας αγώνας σε αυτή τη σεζόν, τη δεύτερη σεζόν της καριέρας, για να μπορούν να γίνουν κάποιες μεταγραφές. Είδαμε ότι έχουμε ένα αρκετά δυνατό μονοθέσιο, αλλά νιώθω ότι θα ζοριστούμε πάρα πολύ και δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε να παλέψουμε για πρωτάθλημα. Βέβαια, έτσι είπαμε και στην προηγούμενη σεζόν με τη Mercedes και εν τέλει το πήραμε το πρωτάθλημα, αλλά ποτέ δεν ξέρεις πώς θα έρθουν τα πράγματα σε κάθε αγώνα. Στο σημερινό Grand Prix ελπίζουμε να τα πάμε καλά. Από εκεί και πέρα κυνηγάμε ό,τι καλύτερο μπορούμε με την McLaren μέχρι να την αναβαθμίσουμε. Δείξαμε ότι στην Αυστραλία εκμεταλλευτήκαμε καταστάσεις και μπορέσαμε να σκοράρουμε έτσι ένα καλό αποτέλεσμα. Φάνηκε ότι ο Λάντο Νόρις είναι αρκετά δυνατός, αλλά νομίζω ακόμα δεν έχουμε το μονοθέσιο που να μπορεί να παλέψει για βάθρα, νίκες κτλ. Παρόλο που είμαστε η τέταρτη καλύτερη ομάδα, πολύ κοντά στους πρώτους τρεις, δεν φαίνεται ότι έχουμε τόσο καλό ρυθμό για να μπορέσουμε να ανταγωνιστούμε. Υπάρχει και πλέον το πρόβλημα ότι από τη δεύτερη σεζόν μετά και μετά ξεκίναν τα θέματα με τις κατάκτηρες δοκιμές και λογικά ζόρικα θα φτάσουμε πλέον στην φάση του Q3 στις κατακτήριες δοκιμές. Γι' αυτό πάμε να δούμε σήμερα πώς θα τα πάμε στις κατακτήριες δοκιμές. Στην Αυστραλία καταφέραμε και φτάσαμε στο Q3, αλλά νομίζω σιγά σιγά θα τελειώσουν αυτά τα πράγματα, γιατί πλέον αρχίζει και παρουσιάζεται το πρόβλημα που το ξέρουμε, ότι στις κατακτήριες δοκιμές τα μποτάκια είναι πιο γρήγορα. Πηγαίνουμε κατευθείαν στο Q1, στην τελευταία μας προσπάθεια. Δεν έχουμε καθόλου καλά πατήματα δυστυχώς και δεν ξέρω αν θα τα πάμε καλά. Είμαστε στην τελευταία θέση γιατί δεν έχουμε κάνει καμία προσπάθεια μέχρι τώρα. Ήθελα να δω μόνο με μια προσπάθεια όταν θα μπούμε στην πίστα με τέλειες συνθήκες στην πίστα πώς θα τα πάμε και αν θα καταφέρουμε να περάσουμε στο Q2. Αν δεν καταφέρουμε να περάσουμε στο Q2, θα πάρουμε έναν φρέσκο κινητήρα. Θα αλλάξουμε όλα τα εξαρτήματα στο κινητήρα, θα πάρουμε έξτρα. Και έτσι θα ξεκινήσουμε από την τελευταία θέση και στο sprint race αλλά και στον αγώνα, γιατί σήμερα έχουμε και sprint race, και από εκεί πέρα θα έχουμε παραπάνω εξαρτήματα στους κινητήρες, έτσι ώστε όταν όλοι οι άλλοι οδηγοί προς το τέλος σεζόν θα παίρνουν πίνες, εμείς να έχουμε τα εξαρτήματά μας να μπορούμε να κάνουμε το παιχνίδι μας και ίσως να διεκδικήσουμε κάτι καλύτερο. Φτάνουμε όμως τώρα στη μεγάλη ευθεία τερματισμού. Θα περάσουμε τώρα τη γραμμή τερματισμού να δούμε σε ποια θέση θα τερματίσουμε εδώ στις κατακτήριες δοκιμές και είμαστε στην τελευταία θέση. Δυστυχώς είμαστε στην τελευταία θέση, δεν μπορούμε να περάσουμε στην επόμενη φάση. Θα πάρουμε όμως τον κινητήρα μας και θα ξεκινήσουμε από εκεί. Βλέπετε όμως ότι το μονοθέσιο έχει τη δυνατότητα, γιατί ο Λάντο Νόρις ήταν τρίτος, 3 δέκατα πιο αργός από τον πρώτο. Εγώ όμως είμαι 1,5 δευτερόλεπτο πιο αργός. Και να πω ότι όλοι είναι γρήγοροι, όχι. Άστον Μάρτιν και ο Williams ειδικά δεν είναι καθόλου γρήγορες, παρόλα αυτά στις κατακτήριες δοκιμές καταφέρνουν και κάνουν καλύτερους χρόνους από εμένα. Δεν είναι καθόλου καλό αυτό για εμάς, γιατί δείχνει ότι στη συνέχεια ίσως πάλι θα διανύσουμε κάποια σεζόν ξεκινώντας από πολύ πίσω και θα πρέπει να παλέψουμε να μπορούμε να φτάσουμε ψηλά, και δεν μου αρέσει καθόλου αυτό, γιατί θα χρειαστεί να γίνουμε πιο επιθετικοί. Πολύ πιο επιθετικοί, όπως ήμασταν και παλιά όταν παίζαμε στο My Team Career, που ξεκινούσαμε πάντα πολύ πίσω και για να μπορέσουμε να φτάσουμε στις πρώτες θέσεις έπρεπε να είμαστε πολύ επιθετικοί. Τώρα ετοιμαζόμαστε εδώ για το sprint race, όπου στο sprint race δεν θα έχουμε κάτι ιδιαίτερο στη στρατηγική. Θα ξεκινήσουμε με τη μαλακή γόμα και θα ολοκληρώσουμε τον αγώνα μας. Σίγουρα βγάζει αγώνα sprint η μαλακή γόμα. Βλέπετε εδώ από ποια θέση ξεκινάει ο κάθε οδηγός. Εμείς θα ξεκινήσουμε και στο sprint αλλά και στον αγώνα από την τελευταία θέση, γιατί η ποινή για τον κινητήρα θα ενεργοποιηθεί στον αγώνα και όχι στο sprint race. Λάντο Νόρις τελικά ξεκινάει στην 6η θέση. Αξιοπρεπέστατη εμφάνιση πιστεύω, και μακάρι να καταφέρει να βρεθεί ακόμα πιο ψηλά για να σκοράρει βαθμούς για τη McLaren, η οποία McLaren θα χρειαστούμε δουλειά στους επόμενους αγώνες να καταφέρουμε να τη φτάσουμε λίγο πιο ψηλά. Βλέπετε και το υπόλοιπο grid. Εμείς από την τελευταία θέση ελπίζουμε σε μια καλή κίνηση, ελπίζουμε να καταφέρουμε να κερδίσουμε πολλές θέσεις ώστε να μπορέσουμε να φτάσουμε στην οκτάδα, που η οκτάδα βαθμολογείται στο sprint race. Αλλιώς θα είναι το sprint race χωρίς νόημα αν δεν καταφέρουμε να πάρουμε βαθμούς, γιατί στον κανονικό αγώνα ξεκινάμε από την τελευταία θέση. Όπως σας έχω πει, θα βάλουμε τη μαλακή γόμα όσον αφορά τη στρατηγική, γιατί κάτι άλλο δεν μπορούμε να κάνουμε. Δεν έχουμε και pit stop να κάνουμε κατά τη διάρκεια του sprint race, και κάτι άλλο δεν έχουμε να κάνουμε. Πάμε στην εκκίνηση για το sprint race της Βραζιλίας. Και είμαστε στην εκκίνηση για το sprint race της Βραζιλίας με 3, 4, 5 κόκκινα φώτα.
Σβήνω τα φώτα και έχουμε αγώνα. Ξεκινήσαμε με ένα μικρό σπινιάρισμα, αλλά καταφέραμε και ξεκινήσαμε καλύτερα από τον Aitken και τον Stroll. Και αμέσως μπαίνουμε στην επίθεση από την εσωτερική στην πρώτη στροφή. Βουτάμε στα φρένα και στο Φερνάντο Αλόνσο, ο οποίος είναι ακόμα από την εξωτερική. Να δούμε στη δεύτερη στροφή. Αυτός έχει την εσωτερική γραμμή. Καθυστερεί λίγο από τον Yuri Vips και κρατάω εγώ την εσωτερική από την τρίτη στροφή. Ο Yuri Vips παραλίγο να πέσει πάνω στον Armstrong, αναγκάστηκε να πατήσει φρένο και έτσι αναγκάστηκε και ο Αλόνσο να υποχωρήσει. Και τώρα δίνω τη μάχη μου εδώ με τον Armstrong, ο οποίος βλέπετε βουτάμε στα φρένα από την εσωτερική. Τον αναγκάζουμε να ανοίξει τη γραμμή του και καταφέρνουμε και τον προσπερνάμε και ανεβαίνουμε στην 15η θέση. Καλούτσικη κίνηση κάναμε, αλλά ακόμα είμαστε μακριά από τους βαθμούς. Πρέπει να φέρουμε βαθμούς οπωσδήποτε σήμερα εδώ στο Sprint Race. Να δούμε εδώ, ο Ντρούγκοβιτ πήγε να μας αφήσει ανοιχτή την πόρτα. Το σκέφτηκα μια στιγμή εκεί να βουτήξω τα φρένα, αλλά ήμουν πάρα πολύ μακριά. Και από το να έχουμε επαφή, καλύτερα να κάνουμε λίγο υπομονή και να δούμε μήπως μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε την κατάσταση εδώ στην επόμενη στροφή. Και ναι, το εκμεταλλευόμαστε. Αμέσως χωνόμαστε από την εσωτερική. Κοιμήθηκε εδώ ο Ντρούγκοβιτ και καταφέραμε και τον προσπεράσαμε. Ανεβήκαμε στην 14η θέση και τώρα θα κυνηγήσουμε τον Βάλτερι Μπότας, ο οποίος Βάλτερι Μπότας ξέρετε ότι είναι ο οδηγός που συνήθως δεν κάνει πάρα πολύ καλή άμυνα. Να δούμε εδώ στην μεγάλη ευθεία τερματισμού. Ανοίγουμε το ERS, παίρνουμε και το slipstream από την Αλφα Ρωμαίο. Έχουμε καλύτερη τελική ταχύτητα από την Αλφα Ρωμαίο. Το πλησιάζουμε, αυτό συγκλίνει λίγο προς τα αριστερά. Εμείς θα πρέπει να κάνουμε την κίνηση από την εξωτερική στην πρώτη στροφή. Φρενάρουμε λίγο πιο αργά το Βάλτερι Μπότας, ο οποίος Βάλτερι Μπότας πέφτει πάνω στον Φιτιπάλδη και σπάει την αεροτομή του και αυτή τη στιγμή ο Βάλτερι Μπότας αναγκάζεται να υποχωρήσει, να μας παραχωρήσει την 13η θέση και αυτός δυστυχώς χάλασε τον αγώνα του γιατί με σπασμένη αεροτομή θα πρέπει να μπει στα pit να κάνει την αλλαγή αεροτομής για να συνεχίσει τον αγώνα του γιατί αλλιώς θα έχει πάρα πολύ κακό ρυθμό. Εμείς πίσω από τον Φιτιπάλδη να δούμε αν θα μπορέσουμε να τον προσπεράσουμε στη συνέχεια είτε με τον DRS είτε με τον ρυθμό που έχουμε τα υπόλοιπα σημεία της πίστας όπου δεν υπάρχει DRS και να ανεβούμε σιγά σιγά στην 12η θέση. Έχουμε ακόμα δρόμο μέχρι την 8η θέση για να καταφέρουμε να σκοράρουμε τουλάχιστον ένα βαθμό, αλλά ποτέ μιλές ποτέ, πολλά μπορούν να συμβούν σε έναν αγώνα, σε έναν αγώνα sprint όπως και σε έναν κανονικό αγώνα που έχουμε μετά εδώ πάλι στην Βραζιλία με τους 36 γύρους του κανονικό αγώνα. Φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος του δεύτερου γύρου. Χάνω εδώ λίγο έδαφος από το Φιτιπάλδη δυστυχώς, αλλά νομίζω θα έχουμε την απόσταση DRS από αυτόν γιατί από τον τρίτο γύρο και μετά ενεργοποιείται το DRS και να δούμε αν θα μπορέσουμε να τον προσπεράσουμε. Ανοίγουμε και το ERS εδώ για να πλησιάσουμε λιγάκι, να κρατήσουμε την απόσταση σταθερή και να μπορέσουμε έτσι να τον απειλήσουμε στην συνέχεια. Οι πρώτοι δύο έχουν απομακρυνθεί λιγάκι από το Russell και μετά όλοι έχουν DRS, ίσως να κολλήσουμε σε ένα τρενάκι με DRS και να δούμε αν θα μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε κάποια κατάσταση να κερδίσουμε και άλλες θέσεις. Για την ώρα έχουμε τον DRS εδώ από το Φιτιπάλδη, αλλά έχει καλή απόσταση από εμάς και έτσι δεν μπορούμε να τον απειλήσουμε. Ίσως στη συνέχεια στον αγώνα θα μπορέσουμε να τον απειλήσουμε. Όμως δεν καταφέραμε μέχρι το τέλος να τον απειλήσουμε καθόλου τον Φιτιπάλδη. Παρέμεινε στην θέση στην οποία ήταν μπροστά μας. Βέβαια κερδίσαμε δύο θέσεις γιατί τώρα μας βλέπετε στην 11η θέση λόγω ότι ο Νόρις και ο Ράσελ εγκατέλειψαν από μηχανική βλάβη και εμείς είμαστε στην 11η θέση. Στην ουσία κάνουμε το sprint race χωρίς λόγο γιατί όπου και να τερματίσουμε δεν θα ξεκινήσουμε έτσι στον αγώνα μας. Θα ξεκινήσουμε από την τελευταία θέση και δεν σκοράρουμε βαθμούς. Εδώ έρχεται ο Armstrong, ο οποίος πήγε να μας απειλήσει εδώ στην ευθεία τερματισμού, αλλά εν τέλει δεν μας απειλήσε. Τερματίσαμε στην 11η θέση, βαθμούς δεν πήραμε. Απογοήτευση σίγουρα γιατί κάναμε τζάμπα έναν μικρό αγώνα και τζάμπα φτύραμε λίγο τον κινητήρα μας χωρίς να σκοράρουμε ούτε έναν βαθμό. Μεγάλος νικητής νομίζω ήταν ο Max Verstappen. Ναι, εν τέλει το πήρε την νίκη ο Max Verstappen και στον κανονικό αγώνα θα ξεκινήσει από την πρώτη θέση και να δούμε πώς θα τα πάμε και στον κανονικό αγώνα. Πήρε 8 βαθμούς, πολύ χρήσιμους βαθμούς για τον ίδιο, μιας και ο Sebastian Vettel ξεκίνησε με νίκη στον πρώτο αγώνα. Να δούμε εμείς πώς θα τα πάμε τώρα στον αγώνα της Βραζιλίας με εκκίνηση από την τελευταία θέση. Γιατί πάλι θα ξεκινήσουμε από την τελευταία θέση λόγω της ποινής. Και θα έχουμε και βροχή. Θα είναι ζόρικα με τη βροχή, δυστυχώς. Αλλά έχουμε δείξει πολλές φορές ότι τα πάμε αρκετά καλά στη βροχή και ίσως αυτό να μας βοηθήσει να φτάσουμε σε μια καλύτερη θέση. Θα σταματήσει η βροχή μέχρι το τέλος και αυτό ίσως να ανοίξει πόρτες για άλλες στρατηγικές και ελπίζουμε ότι θα πάνε όλα υπέρ μας για να σκοράρουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Εδώ βλέπετε και την πίστα της Βραζιλίας, την ξέρετε πάρα πολύ καλά, δύο ζώνες DRS. Θα έχουμε DRS σε αυτόν τον αγώνα, όχι στην αρχή λόγω της βροχής, γιατί δεν επιτρέπεται να υπάρχει DRS κατά τη διάρκεια της
βροχής. Θα δούμε και τον grid από ποια θέση ξεκινάει ο κάθε οδηγός. Και τώρα όσον αφορά τη στρατηγική, θα ξεκινήσουμε με την full wet γόμα. Θα βάλουμε μετά ενδιάμεσα και μετά ίσως στεγνά. Αν δούμε ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο, εννοείται θα το δοκιμάσουμε κατά τη διάρκεια του αγώνα. Πρώτος Max Verstappen, δεύτερος ο Carlos Sainz. Αυτοί οι δύο ήταν σε έναν δικό τους αγώνα στο sprint race και λογικά και κατά τη διάρκεια σε αυτόν τον αγώνα θα είναι σε δικό τους αγώνα ξεχωριστό. Χάμιλτον τρίτος, τέταρτος Φέτρελ, Λεκλέρ στην πέμπτη θέση και έκτος ο Μικ Σουμάχερ. Ο Λεκλέρκ τα πήγε πάρα πολύ καλά, ξεκίνησε από πολύ πίσω και είναι σε πολύ υψηλή θέση σήμερα εδώ με την Αλφα Ρωμαίο. Η κακή εικόνα είναι από τη Μεκλάρεν γιατί ξεκινάμε από τις δύο τελευταίες θέσεις. Ο Λάντο Νόρις λόγω εγκατάλειψης από μηχανική βλάβη και επειδή έχει πάρει πέναλτι ξεκινάει από την πρώτη τελευταία θέση. Έχω και εγώ το δικό μου πέναλτι 20 θέσεις λόγω ότι πήρα έναν ολόκληρο νέο κινητήρα. Ξεκινάω από την τελευταία θέση. Θα είναι δύσκολα τα πράγματα για εμάς σήμερα εδώ με τη McLaren, αλλά πιστεύω ότι μπορούμε να το καταφέρουμε να σκοράρουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Βλέπετε εδώ και τους δημοσιογράφους με τους μηχανικούς ή κάποιους άλλους που έρχονται εδώ στη Φόρμουλα 1. Βλέπετε και το γράφημα πώς θα εξελιχθεί ο αγώνας όσον αφορά τον καιρό. Θα δούμε πώς θα κινηθούμε εμείς. Για την ώρα δεν μου έρχεται κάτι στο μυαλό που να μπορώ να κάνω. Όλα θα φανούν στην πίστα αν υπάρχει κάποιο safety car, το οποίο ίσως μπορεί να μας βάλει σε παιχνίδι για να διεκδικήσουμε μια καλή θέση. Αλλά εμείς πάμε σε μια καθαρή εκκίνηση και να δούμε τι θα συμβεί και σήμερα εδώ στην Βραζιλία. Και είμαστε στην εκκίνηση για το Grand Prix της Βραζιλίας με 3, 4, 5 κόκκινα φώτα. Σβήνουν αμέσως τα φώτα και έχουμε αγώνα. Ξεκινήσαμε καλύτερα από τον Τζορτζ Ράσελ, όπως και ο Λάντο Νόρις ξεκίνησε καλύτερα από τον Ράσελ. Εγώ κρατάω την αριστερή γραμμή στην πρώτη στροφή. Να δούμε εδώ αν θα μπορέσουμε να βουτήξουμε στα φρένα και να κερδίσουμε μερικές θέσεις. Ναι, το καταφέρνουμε. Περνάμε τον Ράσελ, τον Μπότας, τον Βίπς, τον Ντρούγκοβιτς και τον Νόρις. Και τώρα εδώ δίνουμε τη μάχη μας με τον Φερνάντο Αλόνσο, όπως και στο sprint race. Και καταφέρνουμε για την ώρα να βρεθούμε μπροστά του. Βέβαια, έχει καλύτερη τελική ταχύτητα αυτή τη στιγμή εδώ, γιατί είναι πάνω στην αγωνιστική γραμμή. Και βλέπετε, κρατάει την εξωτερική για την επόμενη στροφή. Εδώ ο Στρόλ αλλάζει γραμμή τελευταία στιγμή. Παρά λίγο να αργήσω πάρα πολύ στα φρένα και να έπεφτα πάνω στον Στρόλ. Βέβαια, άργησα όσο χρειαζόταν και έτσι πέρασα τον Φερνάντο Αλόνσο. Ο Λαν Στρόλ απ' την άλλη κατάφερε να περάσει τον Τζακ Έιτκεν και βλέπετε ότι εδώ είναι πολύ κολλημένα το ένα πίσω από το άλλο μονοθέσιο. Ίσως να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι εδώ από την εσωτερική. Υπάρχουν αεροτομές εδώ, υπήρχαν επαφές από τον Λαν Στρόλ νομίζω με κάποιον άλλον οδηγό. Κατάφερα και εγώ να περάσω τον Τζακ Έιτκεν και ανέβηκα στην 13η θέση και πλέον είμαστε πίσω από τον Στρόλ. Ο Φερνάντο Αλόνσο προσπαθεί και αυτός να περάσει τον Έιτκεν, όπως και εγώ προσπαθώ να περάσω τον Στρόλ και θα το καταφέρω γιατί άφησε ανοιχτή την πόρτα εδώ, κοιμήθηκε. Βέβαια έχει και τη σπασμένη αεροτομή αυτού νου, ήταν η αεροτομή που έχει σπάσει πιο πριν. Ενώ ξεκίνησε πολύ καλά ο Στρόλ, το χάλασε όλο μέσα σε έναν γύρο. Και πλέον είμαστε πίσω από τον Άρμστρονγκ και τον Φιτιπάλδη. Ναι, και τον Φιτιπάλδη. Να δούμε αν θα μπορέσουμε να τον προσπεράσουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται για να φτάσουμε σιγά σιγά μέσα στους βαθμούς. Φοβερός ο πρώτος γύρος, κερδίσαμε πάρα μα πάρα πολλές θέσεις. Είμαστε μπροστά από ένα πολύ γρήγορο μονοθέσιο που είναι τη Mercedes του George Russell και αυτό σίγουρα μας συμφέρει πάρα μα πάρα πολύ. Verstappen οδηγεί την κούρσα, δεύτερος είναι ο Sainz, τρίτος είναι ο Lewis Hamilton. Δεν είχε αλλάξει τίποτα μέχρι την έκτη θέση, αν δεν κάνω λάθος. Νομίζω μόνο ο Leclerc με τον Mick Schumacher έχουν αλλάξει θέση μεταξύ τους. Εμείς θα συνεχίσουμε εδώ πίσω από τον Armstrong και τον Fittipaldi να δούμε αν θα μπορέσουμε να τους προσπεράσουμε. Βέβαια, εδώ έκανα λάθος στα φρένα, άνοιξα τη γραμμή μου και έτσι δίνω την ευκαιρία στους δύο οδηγούς που βρίσκονται μπροστά μου να απομακρυνθούν από εμένα και να μου κάνουν τη ζωή πιο δύσκολη, γιατί είναι λίγο δύσκολο τώρα στην βροχή μέχρι να βρω σωστά τα πατήματά μου, να βρω τα σωστά σημεία φρεναρίσματος για να καταφέρω να έχω καλό ρυθμό και δεν ξέρουμε και πόσο γρήγορα θα αρχίσει να σταματήσει η βροχή. Αυτό παίζει μεγάλο ρόλο γιατί μπορεί να κάνει μεγάλες ανατροπές στον αγώνα και μπορεί να μας φέρει σε μια πολύ καλή θέση ή σε μια πάρα πολύ κακή θέση. Όμως καταφέρνουμε εδώ, πλησιάζουμε πάλι λιγάκι τον Armstrong, να δούμε αν στη συνέχεια θα μπορέσουμε να τον προσπεράσουμε. Θέλουμε να μπούμε στην δεκάδα όσο πιο γρήγορα γίνεται, τουλάχιστον στον κανονικό αγώνα να σκοράρουμε βαθμούς. Είναι πολύ σημαντικό για την McLaren που έχουμε κακή εμφάνιση σήμερα και με τον Norris αλλά και με εμένα. Και πηγαίνουμε κατευθείαν στον 7ο γύρο που πλέον έχουν κάνει πολλοί οδηγοί αλλαγή ελαστικών σε ενδιάμεση γόμα και έχουμε πίσω μας τον Alonso, ο οποίος κατάφερε και μας έφτασε. Ο Alonso, ο οποίος είναι ακόμα με την full βρόχινη αλλά γόμα. Οι υπόλοιποι οδηγοί κατάφεραν να απομακρυνθούν πάρα πολύ από εμάς. Δυστυχώς δεν θα μπορέσουμε να κερδίσουμε κάτι. Βέβαια, εγώ νιώθω πολύ άνετος με την full wet
γόμα. Αυτό ίσως θα μας βοηθήσει, γιατί η ομάδα ακόμα δεν μας έχει φωνάξει για ενδιάμεση γόμα και ίσως να μπορέσουμε να πάμε από την full βρόχινη γόμα σε στεγνή γόμα. Θα ήταν πάρα πολύ καλό αυτό για εμάς. Τώρα πίσω μας είναι ο Λάντο Νόρις, ο οποίος μας έχει φτάσει, και αυτός πιο πίσω είναι ο Λούις Χάμπτον, ο οποίος είναι με φρέσκια ενδιάμεση γόμα και σίγουρα αυτός έχει πάρα πολύ καλό ρυθμό. Εδώ έρχεται ο Νόρις, θα αλλάξει γραμμή από την αριστερή πλευρά. Έχουμε καλύτερη τελική ταχύτητα από τον teammate μας και κρατιόμαστε εδώ, ενώ το αφήνουμε λίγο χώρο από την εσωτερική, αν σκεφτόταν να βουτήξει. Κρατιόμαστε μπροστά από τον Λάντο Νόρις, ο οποίος Λάντο Νόρις συνεχίζει και επιμένει, κάνει λίγο λάθος εκεί, γλιστράει λίγο το μονοθέσιό του και αμέσως τον προσπερνάει ο Λούις Χάμπτον, ο πρώην teammate μας, ο οποίος τώρα θέλει σίγουρα να μας προσπεράσει όσο πιο γρήγορα γίνεται, γιατί ξέρει ότι έχει καλύτερο ρυθμό. Εδώ χώνεται από την εσωτερική ο Λούις Χάμπτον, του κλείνουμε την πόρτα στα μούτρα και τον αφήνουμε πίσω μας. Να δούμε πότε θα αμολύσει την επόμενη του επίθεση, ο οποίος ξέρουμε ότι έχει και πάρα πολύ καλό ρυθμό, αλλά έχει και πιο γρήγορη γόμα αυτή τη στιγμή για να μπορέσει να μας επιτεθεί. Λούις Χάμπτον πίσω μας, ο πρώην teammate μας, με ένα φοβερό μονοθέσιο με το οποίο μπορεί να παλέψει για πρωτάθλημα. Αυτή τη στιγμή είμαστε στην τέταρτη θέση. Βέβαια, εμείς δεν έχουμε κάνει pit stop όπως και άλλοι δύο οδηγοί, ο Λάντο Νόρις και ο Κάρλος Σάινζ, αλλά και ο Κέβιν Μάγνουσεν. Εδώ μας έχει πιάσει στον ύπνο ο Λούις Χάμπτον, ούτε καν τον είδα πότε ήρθε από την δεξιά πλευρά και μας προσπέρασε. Πέρασε μπροστά ο Λούις Χάμπτον. Πίσω μας τώρα είναι ο Σεμπάστιαν Φέτελ, ο οποίος και αυτός είναι με τη φρέσκια ενδιάμεση γόμα και θα θέλει και αυτός να μας προσπεράσει όσο πιο γρήγορα γίνεται. Κάνω λίγο λάθος εδώ στα φρένα. Ο Σεμπάστιαν Φέτελ χώνεται από την αριστερή πλευρά και θα μας προσπεράσει. Ο Σεμπάστιαν Φέτελ βρήκε την ευκαιρία και μας προσπέρασε. Μας έπιασε λίγο στον ύπνο. Πήγε να το εκμεταλλευτεί και ο Μικ Σουμάχερ. Έρχεται ο Ντάνιελ Ρικάρντο από την δεξιά πλευρά. Τώρα δίπλα-δίπλα με τον Αυστραλό οδηγό τη Αλπίνο, ο οποίος εδώ μάλλον θα αναγκαστεί να υποχωρήσει, παρόλο που είμαι με τη βρόχινη γόμα. Καταφέρνω και κρατιέμαι μπροστά από κάποια μονοθέσια τα οποία είναι με την ενδιάμεση γόμα, αλλά βλέπουμε ότι δεν έχουμε καλό ρυθμό σε σχέση με τους υπόλοιπους οδηγούς. Σίγουρα πρέπει να βάλουμε την ενδιάμεση γόμα, αλλά βλέπω ότι σταματάει γρήγορα η βροχή και ίσως θα μπορέσουμε να πάμε κατευθείαν σε στεγνή γόμα. Θα είναι ένα ρίσκο που ίσως θα χρειαστεί να το πάρουμε, γιατί βλέπω ότι ακόμα εγώ σχετικά καλά νιώθω με την full βρόχινη γόμα που μας δίνει η Pirelli. Εδώ βλέπετε ότι ο Ρικάρντο προσπαθεί να βρει μια ευκαιρία να μας προσπεράσει. Θα του είναι δύσκολο να καταφέρει να μας προσπεράσει. Και βλέπετε ότι και ο Μικ Σουμάχερ εκεί πιο πίσω προσπαθεί να βρει μια ευκαιρία. Χώνεται εδώ από την εσωτερική ο Ντάνιελ Ρικάρντο και έχει επαφή μαζί μου. Εδώ ήρθε πάρα πολύ αργά ο Ρικάρντο στα φρένα και δυστυχώς δεν το περίμενα ότι θα έκανε τέτοια κίνηση. Έσπασε την αεροτομή του και τώρα λογικά θα μπει να κάνει αλλαγή αεροτομής. Αυτό σημαίνει ο Ρικάρντο μόλις χαλάσε τον αγώνα του και έτσι μας δίνει μια δωρεάν θέση εμάς, γιατί θα αλλάξει και αεροτομή και έτσι θα χάσει και άλλο χρόνο. Ενώ πίσω βλέπετε ότι υπάρχει μια μάχη ανάμεσα σε Leclerc και το Μικ Σουμάχερ. Ο Leclerc, ο οποίος είναι πάρα πολύ γρήγορος με την Alfa Romeo, δεν το περίμενα ότι θα τα πήγαινε τόσο καλά και δίνει μάχη με την πρώην ομάδα του. Γύρισε πίσω στην ομάδα με την οποία ήρθε στη Φόρμουλα 1, γύρισε πίσω στην Alfa Romeo και για την ώρα την κουβαλάει, γιατί βρίσκεται σε μια πολύ υψηλή θέση. Βέβαια και ο Μικ Σουμάχερ βλέπετε ότι δίνει πολύ σκληρή μάχη. Δίπλα-δίπλα οι δύο οδηγοί δεν αφήνουν το γκάζι, βασικά το πόδι από το γκάζι, και συνεχίζουν και μάχονται. Μάχονται μια πολύ όμορφη μάχη και ευτυχώς έτσι εμένα με αφήνουν να κάτσω μπροστά τους και χωρίς να έχω κάποια ιδιαίτερη πίεση για την ώρα, γιατί ακόμα δίνουν τη μάχη μεταξύ τους. Για την ώρα φαίνεται ότι κερδίζει προσωρινά ο Λεκλέρ και έχει την ιστορική για την επόμενη στροφή ο Μικ Σουμάχερ, ο οποίος εδώ προσπαθεί να χωθεί και από εμένα στην εσωτερική. Πάρα πολύ έξυπνος εδώ ο Μικ Σουμάχερ, ο οποίος τώρα ίσως θα εκμεταλλευτεί την ταχύτητα της Φεράρι στη μεγάλη ευθεία τραυματισμού. Κάνει λάθος ο Μικ Σουμάχερ, επαφή με τον Λεκλέρ και πέφτει πάνω στον τοίχο ο Μικ Σουμάχερ. Ο Λεκλέρ χτυπάει πάνω μου και σπάει την αεροτομή του και έχουμε μισότετα και μας περνάει ο Λεκλέρ και ο Μάγνουσε. Έχουμε safety car. Να δούμε και το replay εδώ. Το μόνο replay που έχουμε δυστυχώς του Μικ Σουμάχερ, κάνει δικό του λάθος. Μόνος του το έχασε εντελώς. Μετά ο Λεκλέρ και εδώ βούτυξε στα φρένα για κάποιο λόγο χωρίς νόημα. Έσπασε την αεροτομή του και έσπασε και λίγο τα πλαϊνά μας. Αλλά ο Μικ Σουμάχερ έσκασε μόνο του πάνω στον τοίχο και μετά στη συνέχεια είχαμε και άλλες 6 εγκαταλείψεις, 7 εγκαταλείψεις μόνο σε μία κίνηση. Θα τις δείτε τώρα στην οθόνη ποιοι εγκαταλείπουν. Δυστυχώς δεν έγραφε το παιχνίδι σωστά το broadcast και έτσι δεν έχουμε άλλα replay να δείξουμε και εμείς εδώ έχουμε μία μεγάλη ευκαιρία να μπούμε στα pit δωρεάν, να βάλουμε ενδιάμεση γόμα. Ο Leclerc μπαίνει στα pit να αλλάξει αεροτομή. Αυτό σημαίνει ότι θα ξαναβρεθούμε μπροστά από τον Leclerc. Βέβαια τώρα θα έχουμε και λίγο σπασμένα τα πλαϊνά. Ελπίζω να μην μας επηρεάσει, γιατί δεν έχει αλλάξει και χρώμα, απλά μόνο μας έβγαλε λίγο ειδοποίηση.
Ευτυχώς μπορούμε να βάλουμε την ενδιάμεση γόμα. Βέβαια, έτσι όπως δίνουν τα πράγματα, σαν να στεγνώνει πολύ γρήγορα η πίστα και ίσως άμα κρατάει αρκετή ώρα το safety car να μπορούσαμε να βάλουμε στεγνή γόμα, αλλά θα ήταν πολύ μεγάλο ρίσκο και αν δεν μας έβγαινε καθόλου θα ήταν ακόμα χειρότερο από ότι να ρισκάρουμε να βάλουμε την ενδιάμεση γόμα. Βάλαμε την ενδιάμεση γόμα, θα βρεθούμε σε μια καλή θέση, βρισκόμαστε στην 8η θέση και θα μηδενιστούν οι αποστάσεις. Εδώ είναι η μεγάλη μας ευκαιρία να καταφέρουμε να βρεθούμε μπροστά από κάποιους οδηγούς στην επανεκκίνηση και γενικά μας βγήκε σε πάρα πολύ καλό αυτό με το safety car. Θα περιμένουμε στην επανεκκίνηση να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, μηδενικές πλέον οι αποστάσεις, πότε θα στεγνώσει η πίστα και αν θα μπορέσει να μας βοηθήσει κάτι άλλο στη συνέχεια στον αγώνα. Πολύ τυχεροί ήμασταν μέχρι τώρα με την μεγάλη καραμπόλα που είχαμε πριν με το Mick Schumacher, τραγικό λάθος, δεύτερη εγκατάλειψη συνεχόμενη, σίγουρα πολύ, πολύ κακή εμφάνιση μέχρι τώρα για αυτόν με την Ferrari. Εμείς όμως θα πάμε στο τέλος του safety car που θα φύγει τώρα στο Verstappen, θα δώσει ρυθμό στον αγώνα και εμείς θα προσπαθήσουμε να δούμε αν θα μπορέσουμε να προσπεράσουμε τον Armstrong στην επανεκκίνηση. Θα προσπαθήσουμε να μείνουμε κοντά του, εδώ έχει φύγει ο Max Verstappen, μόλις περάσουμε την γραμμή τερματισμού μπορούμε να επιχειρήσουμε κάποια προσπέραση, να δούμε αν θα μας αφήσει ανοιχτή την εσωτερική στην πρώτη στροφή. Και ναι, την αφήνει ανοιχτή την εσωτερική ο Armstrong και καταφέρνουμε και τον προσπερνάμε και ανεβαίνουμε στην 7η θέση πίσω από τον Πιάστρη και τον Kevin Magnussen. Να δούμε και ο Leclerc κατάφερε να περάσει τον Armstrong, να δούμε αν θα μπορέσουμε να τον κρατήσουμε πίσω μας. Ο Leclerc φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ γρήγορος και δεν ξέρω πώς το καταφέρνει αυτό ο Leclerc που έχει ένα τόσο αργό μονοθέσιο να καταφέρνει να είναι τόσο ανταγωνιστικός και να πιέζει πάρα πολύ. Βέβαια, αν θυμάστε καλά, στην προηγούμενη σεζόν σας είχα πει ότι στο Μεξικό, που δυστυχώς δεν το είδαμε ποτέ λόγω ότι δεν γράφτηκε, με την ενδιάμεση γόμα δεν ήμουν τόσο καλός όσο ήμουνα με την full wet γόμα. Θα είναι ενδιαφέρον να δούμε αν συνεχίζεται αυτή η παράδοση που ξεκίνησε εκεί στο Μεξικό, γιατί για την ώρα νιώθω ότι το Πιάστρι το χάνω από μπροστά μου, απομακρύνεται λιγάκι και ο Leclerc πιέζει. Ο Leclerc πιέζει και θέλει να με προσπεράσει. Βλέπετε εδώ, είναι κολλημένος πίσω μου. Θα μπούμε τώρα στη μεγάλη ευθεία τερματισμού να δούμε τι τελική ταχύτητα έχει τελικά η Alfa Romeo που κολλάει εδώ πίσω μου. Ο Leclerc παίρνει το slipstream από εμένα, αρχίζει και με πλησιάζει εδώ να δούμε από πού θα κάνει την κίνηση. Εγώ συγκλίνω λίγο προς τα αριστερά. Ο Leclerc έρχεται από την δεξιά πλευρά, προσπαθεί εδώ, αλλά δεν έχει τελική ταχύτητα μόλις φύγει από το slipstream, αλλά εδώ κάνει ένα φοβερό switchback, χώνεται από την εσωτερική εδώ παραλίγο να έχουμε επαφή με τον Leclerc, αλλά καταφέρνουμε και το κρατάμε πίσω μας και παραμένουμε στην 7η θέση. Θα πρέπει να κάνουμε άμυνα απέναντι στο Leclerc όπως δείχνουν τα πράγματα, γιατί φαίνεται ότι δεν θέλει να παραδοθεί, θέλει να κερδίσει και άλλες θέσεις και να βρεθεί πιο υψηλά. Μάλλον ξέχασε ότι δεν είναι με τη Ferrari, είναι με την Alfa Romeo, αλλά παρόλα αυτά που το ξέχασε φαίνεται ότι μια χαρά τα πάει και με την Alfa Romeo, μια Alfa Romeo που μου αρέσει πάρα πολύ με αυτό το μπλε. Αυτό το μπλε είναι φοβερό για εμένα, πως φαίνεται μέσα στην πίστα, ειδικά όταν είναι βρεγμένη η πίστα και έχει συννεφιά, δείχνει ακόμα πιο ωραίο. Ο Leclerc εδώ πίσω μου, βλέπετε, προσπαθεί να βρει μια ευκαιρία, δέχτηκε λίγο επίθεση εκεί από τον Armstrong, αλλά κατάφερε να τον κρατήσει πίσω του και να συνεχίζει να πιέζει εμένα για την 7η θέση. Εγώ χάνω έδαφος από τον Piastri και τον Magnussen και τους υπόλοιπους οδηγούς. Φαίνεται ότι μάλλον θα παλέψουμε για την 7η θέση αν παραμείνουν έτσι τα πράγματα κατά τη διάρκεια του αγώνα, ακόμα και όταν στεγνώσει η πίστα. Αλλά νομίζω εδώ είναι μια μεγάλη ευκαιρία να μπούμε να κάνουμε αλλαγή ελαστικών σε στεγνή γόμα, γιατί βλέπω ότι στεγνώνει πάρα πολύ γρήγορα η πίστα και μπαίνουν και άλλοι οδηγοί στα pit και έτσι θα το εκμεταλλευτούμε και θα μπούμε τώρα. Μπαίνει και ο Leclerc, φαίνεται ότι κάναμε σωστή επιλογή, να δούμε αν θα βρεθούμε ξανά μπροστά από το Leclerc, ποια ομάδα θα είναι πιο γρήγορη και θα βάλουμε τη σκληρή γόμα. Πιστεύω οι υπόλοιποι θα βάλουν μεσαία γόμα, εγώ θα βάλω σκληρή γόμα παρόλο που θα δυσκολευτώ λίγο στην αρχή να τη ζεστάνω, ενώ εδώ μας καθυστερεί ο Ρικάρντο με τον double stack με τον Πιάστρι στην Αλπίν. Να δούμε εδώ, σίγουρα χάσαμε τη θέση μας από τον Leclerc. Όχι, δεν τη χάσαμε, ευτυχώς δεν χάσαμε τη θέση μας από τον Leclerc και έτσι παραμένουμε στην 7η θέση με τη σκληρή γόμα που είπα ότι θα δυσκολευτώ λίγο να την ζεστάνω, αλλά νομίζω θα είναι σε καλύτερη κατάσταση στο τέλος του αγώνα και έτσι ίσως να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε κάτι καλύτερο. Έχουμε λίγη απόσταση μέχρι τον Πιάστρι και τους υπόλοιπους οδηγούς, αλλά ίσως να μπορέσουμε να βρεθούμε κοντά τους και να τους απειλήσουμε μέχρι το τέλος, αν βρούμε τα πατήματά μας μέσα στο στεγνό οδόστρωμα. Ο Leclerc συνεχίζει και είναι πίσω μου. Ευτυχώς δεν χάσαμε τη θέση του από αυτόν με την καθυστέρηση που είχαμε με τον Ντάνι Ρικάρντο λόγω του double stack στην Αλπίν. Μας εμπόδιζε εκεί να μπορούμε να φύγουμε. Τώρα θα πρέπει να ζοριστώ λιγάκι στον πρώτο γύρο μέχρι να ζεσταθεί λίγο η
γόματα η οποία φοράμε για να μην μας προσπεράσει ο Leclerc. Πρέπει να κάνουμε πολύ σκληρή άμυνα εδώ για να κρατήσουμε πίσω μας το Leclerc και να παραμείνουμε στην 7η θέση. Θα είναι δύσκολο, αλλά πιστεύω ότι μπορούμε να το κάνουμε. Βλέπετε εδώ πίσω μου ο Leclerc, ο οποίος Leclerc έδειξε ότι με το slipstream μας πλησιάζει, αλλά όταν μπαίνει σε βρώμικο αέρα πλέον, βασικά όταν το χτυπάει ο αέρας στο μονοθέσιό του, δεν έχει την τελική ταχύτητα με την Αλφα Ρωμαίο και έτσι κερδίζουμε εμείς σε τελική ταχύτητα στην ευθεία. Αλλά εδώ έχει καλύτερη επιτάχυνση και προσπαθεί από την δεξιά πλευρά να μας προσπεράσει. Είμαστε δίπλα-δίπλα με τον οδηγό της Αλφα Ρωμαίο, ο οποίος δεν έχει την τελική ταχύτητα όπως έχω πει και πριν, και καταφέρνω και παραμένω μπροστά του, ενώ αυτός δέχεται επίθεση από τον Armstrong από την εξωτερική στην πρώτη στροφή. Κρατάει μπροστά ο Leclerc, ο οποίος Leclerc βλέπετε εδώ κάνει φοβερή άμυνα αλλά και φοβερές επιθέσεις. Εδώ τώρα πίσω μου ο Leclerc, ο οποίος προσπαθεί να βρει μια ευκαιρία, του κλείσα πάρα πολύ όμορφα την πόρτα στα μούτρα και τώρα δέχεται επίθεση ξανά από τον Armstrong, ο οποίος έχει την εξωτερική για την επόμενη στροφή. Δίπλα-δίπλα οι δύο οδηγοί μάχονται για να κρατηθούν ο ένας μπροστά από τον άλλον. Καταφέρνει εν τέλει ο Leclerc να κρατηθεί μπροστά. Εμείς όμως πηγαίνουμε κατευθείαν στον 23ο γύρο που δεν έχει αλλάξει και πάρα πολλά πράγματα, εκτός ότι ο George Russell κατάφερε και έφτασε όπως βλέπετε πίσω μου και προσπάθησε εδώ να κάνει μια επίθεση. Δίνει μάχη τώρα με τον Drugovic, ο οποίος εκεί προσπαθεί να ξαναπροσπεράσει τον Russell. Ο Russell, ο οποίος έχει πάρα πολύ γρήγορο μονοθέσιο. Ο Drugovic εδώ έρχεται, χώνεται από την εσωτερική. Έχουμε επαφή! Έχουμε επαφή με τον Drugovic και σπάει τα πλαϊνά μας. Ο Leclerc έχει σπάσει τα πλαϊνά μας. Ή ο Armstrong. Όχι, ο Armstrong έχει σπάσει τα πλαϊνά μας. Ο Leclerc, ο Stroll και ο George Russell πέρασαν μπροστά. Ο Drugovic έχει σπάσει και αυτό στη δική του αεροτομία, όπως και ο Armstrong. Εγώ έχω σπάσει τώρα πάρα πολύ τα πλαϊνά μας και σίγουρα αυτό θα μας επηρεάσει πολύ και έχουμε χάσει την 7η θέση. Δυστυχώς από μια βουτιά του Drugovic χάσαμε τη θέση μας και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε πολύ ζόρικη κατάσταση. Βέβαια ο Drugovic και ο Armstrong, που είναι ο ένας μπροστά και ο άλλος πίσω μου, θα κάνουν τώρα αλλαγή αεροτομής, άρα από αυτούς θα γλιτώσουμε. Το θέμα είναι αν θα μπορέσουμε να προσπεράσουμε τους τρεις οδηγούς που βρίσκονται μπροστά μας. Πολύ δύσκολα το Russell, αλλά το Leclerc και το Stroll πιστεύω ότι μπορούμε να το κάνουμε. Αυτό θα το κάνουμε βέβαια όταν θα φύγει το Virtual Safety Car. Μακάρι να είχαμε Safety Car εδώ, γιατί θα μειωνόντουσαν πάλι οι αποστάσεις και ίσως να μπορούσαμε να κάνουμε κάτι, γιατί οι πρώτοι δύο έχουν φύγει απίστευτα μακριά από εμάς. Εδώ ήθελα να ετοιμαστώ για επίθεση, αλλά ακόμα δεν έχει φύγει το Virtual Safety Car και θα πρέπει να κάνουμε ακόμα λίγο υπομονή. Ένα μπλοκάρισμα εδώ από τον Stroll, ενώ είμαστε σε συνθήκες Virtual Safety Car, πίεσε πάρα πολύ στο φρενάρισμα και έτσι πλήγωσε λίγο την δική του γόμα, τη μεσαία γόμα, που σίγουρα μέχρι το τέλος του αγώνα θα ζοριστεί να την κρατήσει ζωντανή. Τώρα λογικά θα φύγει το Virtual Safety Car και θα έχουμε αγώνα. Βέβαια μας πιάνει σε ένα πολύ κακό σημείο και δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε κάποια προσπέραση σε αυτά τα κομμάτια της πίστας. Να δούμε πού αλλού θα μπορέσουμε να κάνουμε κάποια επίθεση. Μόνο στις μεγάλες ευθείες πρέπει να μείνουμε κοντά στο Stroll και στο Leclerc, τουλάχιστον με το DRS να μπορέσουμε να τους προσπεράσουμε, να ξανανεβούμε έστω στην 8η θέση, γιατί τώρα είμαστε στην 10η θέση, στην τελευταία βαθμολογούμενη θέση και έχουν απομείνει μόνο 13 μονοθέσια, δηλαδή τουλάχιστον να καταφέρουμε να περάσουμε, να πάρουμε βαθμούς σήμερα, γιατί τερματίζουν πολύ λίγοι. Ο Norris εγκατέλειψε και δεν θα καταφέρουμε να σκοράρουμε πάρα πολλούς βαθμούς με την McLaren και κρίμα που χάσαμε την 7η θέση. Ήταν μια πολύ καλή θέση αν καταφέρναμε να τερματίσουμε, μιας και ξεκινήσαμε από την τελευταία θέση. Πήγαινε πάρα πολύ καλά ο αγώνας για εμάς και εν τέλει σε μια στιγμή καταστράφηκαν όλα και βλέπετε εδώ ο Stroll και ο Leclerc κατάφεραν να απομακρυνθούν από εμάς. Θα προσπαθήσω να μείνω κοντά τους με το ERS ανοιχτό. Εδώ βλέπετε ο Leclerc προσπαθεί να απομακρυνθεί από εμένα. Εδώ πατάω πάνω στο κέρμ και δυστυχώς το χάσαμε. Και εδώ μόλις χάλασε ο αγώνας μας και νομίζω θα πρέπει να ολοκληρώσουμε τους υπόλοιπους γύρους που απομένουν, απλά να τερματίσουμε στην 10η θέση. Αν δεν υπάρχει κάποιο θαύμα, κάποιο safety car, δεν μπορούμε να κάνουμε απολύτως τίποτα. Σήμερα μάλλον θα τερματίσουμε στην 10η θέση εκτός απρόοπτου, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι θα συμβεί σε έναν αγώνα. Και πηγαίνουμε κατευθείαν στον 33ο γύρο που τελικά συνέβησαν πολλά, γιατί απομακρύνθηκαν πολύ οι υπόλοιποι οδηγοί, δεν έχουν καθόλου καλό ρυθμό στο στεγνό και βλέπετε ότι πίσω μου είναι ο Drugovic, ο Ricardo και ο Armstrong.
Οι τρεις οδηγοί που αυτή τη στιγμή παλεύουν να μου κλέψουν τον τελευταίο βαθμό που καταφέρνω να διεκδικήσω σήμερα και ελπίζω να καταφέρω να το πάρω, γιατί αλλιώς τζάμπα θα είναι και αυτός ο αγώνας. Εδώ ο Ντρούγκοβιτς προσπαθεί να ρίξει μια μάτια από την ιστορική. Είμαστε δίπλα-δίπλα με τον οδηγό της Χας. Καταφέρνουμε και τον κρατάμε πίσω μας και σιγά-σιγά μας πλησιάζουν και οι δύο πρώτοι, ο Σάινς και ο Verstappen. Ο Σάινς, ο οποίος οδηγεί την κούρσα και θα έχουμε μπλε σημαίες, αλλά τώρα θα έχουμε την επίθεση από τον Ντρούγκοβιτς από την αριστερή πλευρά, δίπλα-δίπλα με τον οδηγό της Χας, ο οποίος έχει την ιστορική για την επόμενη στροφή. Προσπαθώ να φρενάρω πιο αργά από αυτόν, δεν το καταφέρνω, αλλά καταφέρνω λόγω της αγωνιστικής γραμμής να έχω καλύτερη πρόθεση και να ακόμα να παραμείνω κοντά του και δίπλα του έχω την ιστορική για αυτή τη στροφή. Και εδώ αναγκάζεται να ανοίξει τη γραμμή τον Ντρούγκοβιτς και το εκμεταλλεύεται αμέσως ο Ντάνιελ Ρικάρντο, ο οποίος χώνεται εδώ από την εσωτερική πλευρά και δίνει τη μάχη μαζί μας όπως την προηγούμενη σεζόν ο Μαξ Verstappen. Στο ίδιο σημείο βλέπετε πόσο επίμονος είναι ο Αυστραλός οδηγός, ο οποίος ακόμα κρατιέται δίπλα-δίπλα μαζί μας και προσπαθεί να μας προσπεράσει, να μας πάρει τον τελευταίο βαθμό. Εν τέλει κατάφερα εγώ να κερδίσω αυτή την άμυνα και να κρατηθώ ακόμα στην 10η θέση. Έχουμε ακόμα δύο γύρους μπροστά μας για να ολοκληρώσουμε τον αγώνα μας. Βέβαια υπάρχουν μπλε σημαίες για τον Carlos Sainz. Ο Carlos Sainz, ο οποίος πλησιάζει και τον Ricardo, ίσως εδώ μας βοηθήσει ο Carlos Sainz να μας δώσει μια ανάσα, αν ο Ricardo χρειαστεί να κάνει στην άκρη για να περάσει ο Sainz. Και αν αναγκαστούμε να κάνουμε και εμείς στην άκρη, πλέον ο Sainz είναι στον τελευταίο γύρο. Άρα σημαίνει ότι μόλις περάσει ο Sainz τη γραμμή τερματισμού στον επόμενο γύρο, σε αυτό που μόλις μπήκαμε, ολοκληρώνεται ο αγώνας. Και έτσι θα ολοκληρωθεί και εμάς και τουλάχιστον θα καταφέρουμε να τερματίσουμε στη 10η θέση. Ο Ρικάρντο εν τέλει βλέπετε ότι κάνει στην άκρη για τον Sainz. Αυτή τη στιγμή ο Sainz περνάει τον Ρικάρντο, όπως και ο Max Verstappen περνάει τον Ρικάρντο. Εγώ δεν θέλω να επηρεάσω αυτόν τον αγώνα γιατί έχουν φοβερό αγώνα οι δύο οδηγοί. Μας πλησιάζουν πολύ γρήγορα. Ήταν σε έναν δαιμονιώδες ρυθμό οι δύο οδηγοί. Φοβεροί και οι δύο. Και εδώ έρχεται τώρα ο Sainz, ανοίγω τη γραμμή μου, μας περνάει ο Sainz, έρχεται και ο Verstappen, ξανανοίγω τη γραμμή μου, περνάει και ο Verstappen και πάει να το εκμεταλλευτεί και ο Ντάνιελ Ρικάρντο, ο οποίος βλέπετε εδώ έχουμε και επαφή με τον Ντάνιελ Ρικάρντο, πήγε να το εκμεταλλευτεί πολύ ύπουλα εκεί με την μπλε σημαία, ο οποίος Ντάνιελ Ρικάρντο επιμένει, δεν το αφήνει, θέλει να πάρει αυτό τον τελευταίο βαθμό, ξέρει ότι είμαστε στον τελευταίο γύρο γιατί τώρα οι δύο πρωτοπόροι θα τερματίσουν τον αγώνα του. Ο Ρικάρντο περνάει μπροστά εδώ, ανοίγει λίγο τη γραμμή του, ακόμα κρατιόμαστε δίπλα-δίπλα με τον Αυστραλό οδηγό της Αλπίν. Έχω την στην τελευταία στροφή, αλλά επιμένει. Να δούμε ποιος έχει καλύτερη τελική ταχύτητα. Και εν τέλει ο Ρικάρντο αναγκάζεται για την μπλε σημαία να κάνει στην άκρη για τον Lewis Hamilton. Ο πρώην teammate μας εδώ μας βοήθησε και καταφέρνουμε και τερματίζουμε στην 10η θέση σε ένα πάρα πολύ κακό αγώνα, αλλά με πολλή δράση και ήρθε το πάνω κάτω. Είχαμε ανατροπές και τελικά δεν καταφέραμε να σκοράρουμε τίποτα πάρα πολύ θετικό. Πήραμε μόνο έναν βαθμό σε όλο τον αγώνα. Σε ένα τόσο μεγάλο επεισόδιο που είχαμε σήμερα με τόσο δράση, καταφέρνουμε και σκοράρουμε μόνο έναν βαθμό. Πολύ κακή εμφάνιση. Βέβαια, πολύ καλή εμφάνιση για τον Sainz και τον Verstappen. Ο Verstappen συνεχίζει χωρίς νίκη σε αυτή τη σεζόν. Δεύτερο συνεχόμενο αγώνα χωρίς νίκη για τον Verstappen. Lewis Hamilton στο βάθρο, Verstappen στο βάθρο και Carlos Sainz, ο μεγάλος νικητής, είναι και αυτός στο βάθρο και εννοείται ότι θέλει να παλέψει για το πρωτάθλημα. Μιας και βλέπει ότι η άλλη Ferrari του Mick Schumacher δεν τα πάει καθόλου καλά. Ίσως θα τα πάει αυτός καλά αν έχει ένα ανταγωνιστικό μονοθέσιο. Έρχεται τώρα να παρηγυρίσει τη μεγάλη του νίκη. Εμείς έχουμε να σκεφτούμε πάρα πολλά σήμερα. Πώς μπορούμε να βελτιώσουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται το μονοθέσιο, γιατί είναι πολύ αργό και δεν τα πάμε καθόλου καλά. Ελπίζουμε ότι θα τα πάμε καλύτερα στους επόμενους αγώνες και από εκεί πέρα να σιγά σιγά να μπούμε σε κάποια μάχη, ίσως και για το πρωτάθλημα. Γιατί ξέρετε ότι από το πουθενά το μονοθέσιο αναβαθμίζεται πολύ γρήγορα και βρίσκουμε τα πατήματά μας. Όλα αυτά θα εξαρτηθούν και μόλις βρω ποιο κομμάτι είναι αυτό που μας καθυστερεί τόσο πολύ, μόλις βρω και τα νέα setup που θέλω για την McLaren με το σασί που έχει η McLaren, και από εκεί και πέρα να φέρουμε επιτέλους και βάθρα και νίκες και με τη νέα μας ομάδα, γιατί πλέον δεν είμαστε στη Mercedes. Θα δούμε τώρα και τη βαθμολογία των οδηγών. Θα δείτε και 5 οδηγούς που έχουν βαθμολογία αλλά είναι με γκρι το όνομά τους. Αυτοί είναι οι οδηγοί που αφαιρέθηκαν από το grid, έχουν βαθμολογία γιατί ήταν ο μόνος τρόπος να κάνουμε το μοντάκι να δουλέψει. Αυτοί στην ουσία είναι σαν να έχουν 0 βαθμούς λόγω από τον πρώτο αγώνα που ακυρώθηκε. Είμαστε στην ουσία στην 8η θέση στο βαθμολογικό πίνακα. Καλά, δεν έχει καμία σημασία, είμαστε πολύ πίσω και στο πρωτάθλημα κατασκευαστών είμαστε πάρα πολύ πίσω. Γενικά δεν τα πάμε καθόλου καλά. Και όπως καταλαβαίνετε φτάνουμε σε αυτό το μεγάλο επεισόδιο στο τέλος.
Ελπίζω να σας άρεσε, είχε πολύ δράση. Αν σας άρεσε, να κάνετε και μια εγγραφή στο κανάλι μου, γιατί με βοηθάει πάρα μα πάρα πολύ. Εμείς τώρα τα πούμε στο επόμενο Grand Prix, που θα είναι το Grand Prix της Κίνας, και μέχρι τότε, ξέρετε τη διαδικασία. Τα λέμε!